Με στόχο την ανταλλαγή προτάσεων και τη δικτύωση των φορέων ατόμων με αναπηρία που δραστηριοποιούνται στη Θεσσαλονίκη, ο Κεντρικός Δήμος διοργάνωσε εκδήλωση μερίδα με θέμα, απομακρύνοντας τα εμπόδια για μια προσβάσιμη κοινωνία στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Ξεκινήσαμε σαν σκέψη αφορμή την Παγκόσμια Μέρα των ΑΜΕ. Τελικά ολοκληρώνεται σήμερα η προεργασία. Θέλουμε ακριβώς να αποτελέσει αυτό το κάλεσμα μία αφορμή, να μαζευτούμε εδώ, να ακούσουμε από αυτούς τους ανθρώπους που πραγματικά γνωρίζουν καλύτερα τα θέματα που τους αφορούν και από εκεί και πέρα να αποτελέσει και την αφορμή μιας δικτύωσης και ενός συντονισμού ουσιαστικά κάποιων δράσεων ακριβώς μέσα από το θέμα της συζήτησης που είναι τα εμπόδια και πώς μπορούν αυτά να υπερκεραστούν για να γίνει μια βιώσιμη κοινωνία. Ακριβώς να τα ακούσουμε και λόγω και της ιδιότητας της αντιδημάρχου της κοινωνικής πολιτικής να μπορέσω να έχω μια πλήρη εικόνα απέναντι των κατηδίαν γνωριμιών και ίσως, επαναλαμβάνω, αυτό να είναι και η βάση και αυτό επιθυμούμε μιας δικτύωσης όλων των φορέων. Εκπρόσωποι φορέων ατόμων με αναπηρία αλλά και συλλόγων γονέων και κηδεμόνων παρουσίασαν τις θέσεις τους για μια πόλη προσβάσιμη και φιλική προς όλους και υπογράμμισαν σημεία αιχμής. Θα πρέπει πέρα από τους χρήστες αναπηρικών αμαξιδίων να θεωρούμε ότι αυτοί που έχουν ανάγκη από την προσβασιμότητα και την προσβλασιμότητα είναι και οι μητέρες που έχουν μικρά παιδιά με καροτσάκι, είναι και οι άνθρωποι τρίτης ηλικίας που έχουν προβλήματα βάδισης και φυσικά οι Έλληνες ακροτηριασμένοι. Δυστυχώς, εκτός από οάσεις ανθρωπιάς, να το πω έτσι, όπως είναι το καινούριο Δημαρχείο, η περιβάλλον χώρο, τα μουσεία, η παραλία που γίνεται κάτι καλό. Σε γενικότερες γραμμές, επειδή ποδηλατώ καθημερινά για να πηγαίνω στις εργασίες μου, διαπιστώνω πάρα πολλά τραγικά πράγματα και ειδικά κακοτεχνίες από τεχνικούς φορείς του Δήμου και άλλων φορέων τέλος πάντων, που θα έπρεπε να πάρουν βραβείο κακογουστιάς, κακής αισθητικής, αλλά συγχρόνως και επικίνδυνων καταστάσεων που δημιουργούν για πεζούς, για ποδηλάτες. Η πρόσβαση δεν είναι μόνο σε δομήσιμο περιβάλλον. Η πρόσβαση είναι και στο σχολείο. Πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Αν δεν διευθετηθούν οι θέσεις εργασίας καταλλήλως, δεν μπορεί ένας ανάπηρος να εργαστεί. Επίσης, υπάρχει το πρόβλημα της σπουδής στα πανεπιστήμια. Τυφλοί θέλουν γραφή Braille για να σπουδάσουν. Μέλη της ομάδας προσβασιμότητας φοιτητών του ΑΠΙΘΙΤΑ συμμετείχαν στην ημερίδα. Στην αρχή της εκδήλωσης, ωστόσο, ύψωσαν συμβολικά ένα πανό στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, ζητώντας να ακουστεί και η δική τους φωνή και όχι μόνο των φορέων. Ο σκοπός της παρέμβασή μας σήμερα είναι σε αυτήν εδώ τη διοργάνωση που έγινε και σε κάθε διοργάνωση που έχει γίνει ως τώρα. Έχουμε κάνει και άλλες τέτοιες παρεμβάσεις, γιατί θέλουμε να δείξουμε ότι αυτό που θα αλλάξει κάτι και αυτό που πρέπει να αλλάξει κάτι είναι παρέμβαση και άμεση συμμετοχή των εμπλεκομένων. Όχι με εκπροσώπηση κάποιων προέδρων, κάποιων συλλόγων, κάποιων θεσμών που με μια εκπροσώπηση που τους αφήνει στο περιθώριο και διονύζει προβλήματά τους. Πιστεύουμε ότι η λύση είναι η άμεση παρέμβαση, η άμεση συμμετοχή και η άμεση δράση που θα λύσει προβλήματα και θα αλλάξει την κατάσταση. Το παρόν έδωσαν και μαθητές του προγράμματος Αυτονομία και Επικοινωνία του Δήμου Καλαμαριάς. Είμαστε από το πρόγραμμα Αυτονομία και Επικοινωνία του Δήμου Καλαμαριάς. Εκεί έχονται 40 άτομα. Κάνουμε μουσική, χοροδία, πηγαίνουμε σε εξωτερικές δραστηριότητες, ποντιακά και διάφορα. Και έχουμε και ένα αναψυκτήριο στην Πλάζα Ρετσού. Θα σας περιμένουμε να δείτε, γιατί θέλουμε να δει ο κόσμος πώς μπορούμε και εμείς τα παιδιά, τα άτομα με ειδικές ανάγκες, να λειτουργήσουμε ένα αναψυκτήριο. Την ημερίδα συντόνισαν οι καθηγήτριες ειδικής αγωγής του Τμήματος Φιλοσοφικής και Παιδαγωγικής του ΑΠΙΘΙΤΑ, Σουζάνα Παντελιάδου και Μάρο Δόικου.